Θέλω να δούμε. Χθες ασχοληθήκαμε, αφιερώσαμε όλη την εκπομπή στην ιστορία του πλοίου. Σήμερα θέλω να κάνουμε ένα μάζαμα και να δούμε πού είμαστε τώρα. Δύο είναι οι αγνοούμενοι τελικά μέχρι στιγμής. Είναι 10 οι νεκροί επισήμως. Είναι παραπάνω νεκροί. Δυστυχώς. Κανείς δεν ξέρει τον αριθμό των αγνοούμενων. Το είπαμε πρώτοι εδώ εμείς χθες. Ότι οι νεκροί θα είναι περισσότεροι. Το είχαμε καταλάβει, δεν είμαστε. Μα και ο υπουργός ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης το είπε. Το είχε πει εδώ, ναι. Λοιπόν, ήταν προφανές ότι ήταν περισσότεροι νεκροί και ελπίζω να μην είναι και περισσότεροι από αυτούς που λένε τώρα. Ας μείνουμε εκεί. Τέλος πάντων. Οι αγνοούμενοι είναι άγνωστος ο αριθμός, Γιώργο. Παραμένει ακόμα αλαλούμ στις ιταλικές αρχές κυρίως, με τη λίστα των επιβατών, των επιβενώντων, των διασωθέντων, των αγνοουμένων. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που αγνοούνταν οι δικοί τους άνθρωποι μέχρι χθες και στις 12 η ώρα τη νύχτα πήραν οι ίδιοι την ιταλική ακτοφυλακή. Και συλλαβίζοντας ένα-ένα τους λατινικούς χαρακτήρες των ονομάτων, κατάλαβαν ότι ήταν γραμμένο λάθος λατινικά. Και έτσι τους βρήκαν. Άρα παραμένει άγνωστος ο αριθμός. Είναι άγνωστος ο αριθμός των πόσων κατέβηκαν στην Ιγουμενίτσα, γιατί το πλοίο έκανε Πάτρα Ιγουμενίτσα Ανκόνα, και πόσων ανέβηκαν στην Ιγουμενίτσα. Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν αγνοούμενοι από 15 μέχρι 35, Γιώργο. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο εύρος. Άλλο 15, άλλο 35 καμία άτομα. Σχέση, καμία σχέση. Αλλά λούμ στις ιταλικές αρχές και νομίζω ότι και οι ελληνικές αρχές έχουν αρχίσει να δείχνουν με το δάχτυλο ότι την ευθύνη την έχουν οι ιταλικές αρχές για τον τρόπο χειρισμού του όλου θέματος. Να σου πω και κάτι, μια αλήθεια. Εμείς παραχωρήσαμε την διεύθυνση της επιχείρησης στους Ιταλούς. Ήταν στα ιταλικά χωρικά. Όχι, Ελεάνα μου, να λέμε αλήθειες. Όταν το πλοίο πήρε φωτιά. Ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ναι, αλλά δεν είχε ενημερωθεί ο θάλαμος. Άσε με τώρα, μην λέμε ανακρίβειες. Όταν το πλοίο πήρε φωτιά, ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Απλώς έγινε μία συνεννόηση, να λέμε αλήθεια στον κόσμο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην λέμε ανακρίβειες εμείς. Άσε να τις λένε άλλοι. Η Ελλάδα παραχώρησε τη διεύθυνση στους Ιταλούς, επειδή πρώτον ήταν καλύτερες οι καιρικές συνθήκες από την Ιταλία. Και εκτίμησαν ότι δεν θα έχουν τα μέσα, όπως δεν τα είχαν οι Έλληνες τελικά τα μέσα. Είδες, δεν μπορούσαν, ένα ελικόπτερο μπορούσε να σηκωθεί από την Ελλάδα. Ναι, αλλά όλες οι διασώσεις έγιναν από το ελληνικό πούμα μετά. Τέλος πάντων, εντάξει. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, παραχώρησε, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα όλα τα άλλα είναι να λέμε, να σωνόμαστε. Λοιπόν, πάμε στις μαρτυρίες. Πάμε στις μαρτυρίες, δύο συγκλονιστικές μαρτυρίες. Δεν λέω ότι μπορεί να κάνει λάθος, μπορεί να κάνει και σωστά. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Εντάξει, εκ του αποτελέσματος κρίνεται πάντα κάποιος και κάποιος. Δεν ξέραμε ποιο θα ήταν το εκ του αποτελέσματος. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, έχουμε δύο μαρτυρίες μιας γυναίκας οδηγού Νταλίκας που περιγράφει τις στιγμές που έζησε και μιας γυναίκας που σώθηκε και μάλιστα λέει με πολύ γλαφυρό τρόπο, Γιώργο, πως την έσπροχναν οι Ιταλοί για να βάλουν σε Ιταλούς τα σωσίβια και τις κουλούρες από τα ελικόπτερα. Να το δούμε. Μέσα στο καράβι μας εγκατέλειψαν όλοι. Δεν υπήρχε κανείς. Καμία οδηγία, τίποτα, καμία κατεύθυνση. Αυτό που θέλω να καταγγείλω είναι ότι εγώ προσωπικά ήμουνα μέσα στην καμπίνα μου και κοιμόμουνα. Είμαι οδηγός φορτηγού και ήμουνα μέσα στην καμπίνα μου και κοιμόμουνα και δεν μας ειδοποίησε κανείς. Μπήκε ο καπνός μέσα στην καμπίνα μου και θα κεγόμουν ζωντανή. Τουλάχιστον τρεις συνάδελφοί μου είναι νεκροί διότι κοιμόντουσαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Οι υπόλοιποι είναι από τον πανικό που πέσανε στη θάλασσα, με τις σωστικές λέμβους που πέσανε μέσα, κόπηκαν τα σκυλιά και πέσανε απότομα. Και είναι άτομα τα οποία πέσανε στη θάλασσα και επειδή ήταν η νύχτα, είχε πάρα πολύ κύμα. Ακόμα δηλαδή και στη θάλασσα που κάποιος θεωρεί ότι αν πέσει θα σωθεί, δεν υπήρχε καμία σωτηρία από το κύμα και από τον κακό καιρό. Δανείστηκα από ένα συνάδελφο το κινητό του και μπόρεσα και επικοινώνησα με την οικογένειά μου και επικοινώνησα, για να είμαι ειλικρινής, με τα παιδιά μου πρώτα και με τους γονείς μου, να τους πω ότι μπορεί να μην ξαναεπιστρέψω. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Αυτό ήταν τόσο επικίνδυνα τα πράγματα. Και δεν μου λένε και πού είναι ο άντρας μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού είναι ο άντρας μου, ρε παιδιά. Οι Ιταλοί μας κλωτσάγανε, Με βάλανε στο σωσίβιο και δεν με ανεβάζανε πάνω, μόνο μου βγάλανε το σωσίβιο και βάλανε τις δικούς τους, Ιταλούς. Με πετάξανε, μου βάλανε το σωσίβιο εδώ μαζί με τον άντρα μου και μετά ήρθε ένας Ιταλός και φώναζε, μου πέταξε το σωσίβιο, έβαλε τον ειδικό του και τον ανέβασε απάνω. Και εμείς ψυχοραγούσαμε, χάμε 12 ώρες και τρέμαμε, ούτε μια κουβέρτα, ούτε ένα τσάι, ούτε ένα κονιάκ να μας πετάξουν, ένα νερό, ο άντρας μου πέθαινε, είχε ζάχαρο από νερό και δεν του δίδε κανείς βοήθεια. Αν δείτε τα κρέτα μου, κοιτάξτε πως με έχει κάνει ο άντρας μου να με κρατάει, να με χάσει από τον κόσμο μέσα, να τραβάμε ο ένας τον άλλο. 12 ώρες να τραβάμε, να τσίρνομαι, να είμαστε στο τέρμα, να φοβηθούμε, μην γλιστρίξουμε. Οι φωτιές από κάτω δεν στενόμαστε, από τις φωτιές. Από τις φωτιές δεν στενόμαστε. Ο σύζυγός σας. Αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, αγάπη μου, και το σε λέω να μου πούνε που είναι και δεν ξέρω. Δεν ξέρω που είναι ο άντρας μου.
Δεν ξέρω που είναι. Είναι συγκλονιστικό. Θέλω να πω κάτι, παιδιά, και να το κλείσουμε το θέμα, γιατί τώρα δεν έχει και νόημα. Ό,τι έγινε, έγινε δηλαδή, υπό αυτή την έννοια. Ο άνθρωπος είναι ζώο. Και είναι το πιο δυνατό ζώο στον πλανήτη, γιατί είναι αυτό που επικράτησε του πλανήτη. Είναι ο αρχηγός του πλανήτη ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, λοιπόν, ο ζώο έχει άγρια ένστικτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ένστικτο που κυριαρχεί είναι το ένστικτο της επιβίωσης. Ναι. Κακά είναι τα ψέματα. Έτσι. Και εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και ήρωες που λένε πέρασε και κάνει και φτιάξε, αλλά τελικά αυτά που επικρατεί και αυτά που μας περιγράφουν όλοι είναι ζώδια ένστικτα, δηλαδή να σε κλωτσάω για να ζήσω εγώ, να σε πετάω για να φορέσω εγώ το σωσίβιο ή να σε κλωτσάω 10 μέτρα για να ανέβω εγώ πάνω στο ελικόπτερο πρώτος. Αυτή είναι μια αλήθεια. Και αν δεν κατέβαιναν οι διασώστες, θα μπορούσαν να είχαμε και για να συντονίσουν την κατάσταση, θα μπορούσαν να ήταν και πιο άσχημα τα πράγματα ακόμα. Να σκοτωθεί μεταξύ του. Να έχουν σκοτωθεί μεταξύ του. Ξέρει πόσε περιπτώσει ζώων υπάρχουν που προστατεύουν πρώτα τα μικρά του. Εντάξει, σε μία γέλη. Ο γονιό το παιδί του, ναι. Σε μία γέλη. Ο γονιό το παιδί του, ναι. Ο σωστό άνθρωπο τα άλλα παιδιά, ναι. Αλλά τελικά. Είναι ο σωστό είναι αυτό. Ελένα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.